Μπορούμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Αχιλέα Γκίκα. Είναι καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Γκίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε που είστε για ακόμη μια φορά κοντά μας. Με αφορμή λοιπόν τις εξελίξεις που τρέχουν, θέλω να επαναλάβω το ερώτημα που θέσαμε εδώ στο τραπέζι και με τον συνάδελφο πριν από λίγο. Πόσο πίσω δηλαδή μας πάνε οι εξελίξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή με επίκεντρο δύο υγειονομικές δομές, σε Περιστέρι και Ελληνικό? Εντάξει, είναι επόμενο να συμβαίνουν τέτοια είδους περιστατικά σε χώρους όπου είναι είτε χώροι υγειονομικοί, όπως είναι αυτές οι κλινικές, είτε χώροι μεγάλη συνάδελφη. Αυτό δεν αλλάζει την πορεία των πράγματων. Κανείς δεν είπε ότι ο δρόμος προς την ομαλότητα της καθημερινότητας και τα λοιπά είναι δρόμος στρωμένος και θα υπάρξουν πισωγυρίσματα, θα υπάρξουν στιγμές που θα χαλαρώνουμε, θα υπάρξουν στιγμές που θα μαζεύουμε πάλι τα κύρια κομμάτια τα οποία είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση, δηλαδή η απόσταση στα 2 μέτρα, η προσοχή, τα χέρια, η προσωπική υγιεινή, η αναπνευστική υγιεινή. Κύριε Όλα Γκίκα, αυτά λοιπόν δεν θα τα εγκαταλείψουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια μικρή χαλάρωση με την έννοια της ψυχολογικής χαλάρωσης. Εντάξει, πάμε καλά. Πάμε καλά, αλλά αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να πάμε καλά. Και αυτό σημαίνει ότι καθένας υπεύθυνα θα κάνει αυτό που πρέπει. Επειδή το είπατε πάντως ότι είναι αρκετές αυτές οι δομές, μιλάμε για υγειονομικές, για καταβλισμούς Ρωμά, για δομές μεταναστών, πόσο εύκολο είναι να εκτραχυνθεί η κατάσταση και πόσο πίσω μπορεί να μας πάει? Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι οι εξελίξεις μας πάνε κάποια 24 ώρα πίσω. Μπορεί να μας πάνε 24 ώρα, αλλά μπορεί να μας πάνε και εβδομάδες πίσω. Διότι αν αυτά τα πράγματα, τα συσσωρευμένα κρούσματα γίνουν σε 2, σε 3, σε 4, σε 5 μέρη και με γεωγραφικό προσδιορισμό, μπορεί να πας εβδομάδα πίσω και εβδομάδες πίσω. Κανείς δεν είπε ότι δεν θα πας. Εξάλλου είναι γνωστό στους επιδημιολόγους ότι σε περιπτώσεις χαλάρωσης πας μια μπρος, μια πίσω. Και αυτό το ξέρουν οι επιδημιολόγοι. Κύριε καθηγητά, επειδή όπως είπε η Κατερίνα, μιλάμε για μία δομή υγείας. Δηλαδή δεν είναι μία κλειστή δομή που ουσιαστικά ο κόσμος είναι περιορισμένος. Μπορούμε, όπως κάνουμε με τους πρόσφυγες, να περιορίσουμε το χώρο και να ελέγξουμε τη διασπορά. Εδώ μιλάμε για έναν χώρο εργασίας, ασθενείς που πήγαιναν για την αιμοκάθαρση και για άλλους λόγους υγείας, εργαζόμενους που μπαινοβγαίνουν στις 2 κλινικές και την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν και κάποιες κοινωνικές επαφές. Περιορισμένες μεν, επαφές δε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε κάποιες οικογένειες. Πόσο εύκολο είναι να εντοπίσουμε το μέγεθος της διασποράς σε 2 κλινικές που βρίσκονται και σε 2 πολυσύχναστα σημεία της ελληνικής πρωτεύουσας? Δεν είναι 2 κλειστές δομές. Παίζει και αυτό ρόλο, φυσικά. Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν εντοπίσουμε, δηλαδή, συζητήσουμε το θέμα της μονάδας αιμοκάθαρσης εκεί, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα λειτουργίας, τρόποι διαχείρισης των αρρώστων, τρόπος εισόδου, τρόπος εξόδου, πού θα μείνει, πού θα βγει, σε ποιο δωμάτιο θα μείνει. Αυτά όλα που σας λέω δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο. Έχουμε το πρωτόκολλο λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που γράφει λεπτομερέστατα τι θα κάνει κάποιος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, κύριε καθηγητά, κόλλησαν τον κορονοϊό από έναν άλλο άνθρωπο. Πόσο εύκολο να εντοπίσουμε το αρχικό κρούσμα, αν το λάβουμε υπόψη ότι αν ξεκινούσε τώρα η πανδημία, πόσο εύκολο είναι να εντοπιστεί το αρχικό κρούσμα που θα βοηθήσει στον έλεγχο της διασποράς με βάση τις 2 αυτές κλινικές? Το αρχικό κρούσμα πάντα, κοιτάξτε, δείτε, στη φάση που βρισκόμαστε, το αρχικό κρούσμα πάντα το ψάχνουμε. Και όχι μόνο το αρχικό κρούσμα, αλλά ψάχνουμε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με το. Κάνουμε ανίχνευση, ιχνηλάτηση των επαφών. Όμως, τίποτα δεν είναι εύκολο στην διερεύνηση τέτοιων καταστάσεων. Εκεί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει οροδεί, θα πηγαίνει εκεί, θα καθίσει κάτω, θα μελετήσει και θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει και να περιορίσει τα κρούσματα. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να τα περιορίζουμε τα κρούσματά μας και μαζί και τις επαφές τους.
Μάλιστα, λοιπόν, ήσασταν απολύτως κατανόητος. Δύο τελευταία ερωτήματα, πολύ σύντομα πριν κλείσουμε για να σας αποδεσμεύσουμε. Περνάμε ή περάσαμε την πρώτη αυτή φάση του κορονοϊού με επιτυχία, με σχετική επιτυχία, αν αναλογιστούμε και τι συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερο κύμα μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα μας βρει, δηλαδή θα το περάσουμε το ίδιο ομαλά ή όχι. Είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε εκτιμήσεις σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν την πορεία των πραγμάτων στη χώρα έχουν στα χέρια τους ορισμένες παραμέτρους. Και οι βασικές παράμετρες είναι του ιού. Πόση ανοσία αφήνει ο ιός, πόσο κρατάει αυτή η ανοσία, που δεν τα ξέρουμε, αν έχει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τους προηγούμενους ιούς, τους καλούς κοροναϊούς. Και βέβαια από αυτά τα δύο-τρία κομμάτια, στοιχεία, εξαρτάται και η ένταση των μέτρων. Όταν χαλαρώνεις την ένταση, στηρίζεσαι σε αυτά τα στοιχεία, μην δεν τα έχουμε. Άρα πάμε χνηλατώντας. Χνηλατώντας τον δρόμο. Ανοίγεις κάτι, ένα από τα βασικά στοιχεία της κοινωνίας, θα μας κάνει, απελευθερώνεις τα σχολεία και περιμένεις να δεις την απάντηση, αφού δεν έχεις άλλα στοιχεία να δουλέψεις. Πάντως, κύριε Γκίκα, επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία για την πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της Κρήτης. Εδώ και τρεις εβδομάδες η Κρήτη έχει απόλυτο μηδέν όσον αφορά τα κρούσματα και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και σε εσάς τους υγειονομικούς, σε όλο το νησί, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να χαρακτηριζόμαστε η πιο καθαρή περιφέρεια της χώρας όσον αφορά τα κρούσματα. Τρεις γιατί εβδομάδες. Γιατί όμως, δηλαδή η δική σας εκτίμηση, εξήγηση, προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο ποια είναι? Ακούστε να δείτε. Δεν είναι ώρα να κάνουμε γεωγραφικό discrimination, γεωγραφική ενοχοποίηση, να μην το πούμε. Όχι, δεν είναι ενοχοποίηση, κύριε καθηγητά. Μιλάμε για την Κρήτη, είμαστε στην Κρήτη και αντιλαμβάνεστε πώς το ρωτάμε. Διάκριση γεωγραφική, γιατί όλη η χώρα πάει μαζί. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το κρύψουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κρούσματα, το ξέρουν. Το ξέρει όλη η χώρα ότι δεν υπάρχουν ορισμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, η Ευρυτανία κτλ. Ύποπτα κρούσματα έρχονται στα νοσοκομεία. Ορίστε. Ύποπτα κρούσματα έρχονται στα νοσοκομεία. Τα έρχονται με ρυθμό μικρότερο των προηγούμενων ημερών και αυτή τη στιγμή η Κρήτη μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται τρεις εβδομάδες έξω από το τελευταίο κρούσμα. Μάλιστα. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους κανείς μπορεί να αναλύσει, αλλά ωστόσο είναι μια πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα θα σταθούμε να κτίσουμε σιγά σιγά το καλύτερο τείχος, το οποίο θα μας βρει έτοιμος και με εμπειρία όταν θα έρθει το δεύτερο κύμα, το οποίο μάλλον, όπως φαίνεται από τα πράγματα, θα έρθει γύρω στον Οκτώβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε.